Στην οπωρρινή κίνηση σημειώνονται στου τουριστικού προορισμού τη Ροδόπης και τη Ξάνθης. Βαλκάνοι, γείτονε Βούλγαροι, Ρουμάνοι και Τούρκοι ω επιτοπλίστων, αλλά και επισκέπτε από την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα δεν μπορούν να αντισταθούν στον πειρασμό τη θέαση του θρακικού πελάγους. Έτσι, όπω αναφέρει το eritnews.gr συνεχίζονται τόσο οι διενεκτερεύσει στα παραθεριστικά κέντρα, Πορτολάγο, Άβδηρα, Φανάρι και Μαρόνια, όσο και οι κρατήσει για τι επόμενε ημέρε. Το δικό τη θετικό ρόλο έχει διαδραματίσει η καλοκαιρία που συνεχίζεται στην περιοχή, έτσι μπορεί μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες να έχουν κλείσει, ωστόσο οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι δωματίων μικρών καταλήμματων εξακολουθούν να εργάζονται. Σύμφωνα με τους κατοίκους αυτών των περιοχών, πρόκειται είτε για αλάτρες της αλληλευτικής δράσης και των θαλάσσιων σπορ, είτε για παρατηρητές άγριων πτηνών που ήδη έχουν φτάσει στα καταφύγια της περιοχής, είτε για φίλους της πιο απομονωμένης διαφυγής μακριά από την πολυκοσμία του καλοκαιριού. Φέτος το καλοκαίρι ήταν ιδανικό για όλους τους ασχολούμενους με τον τουρισμό. Επιστρέψε με στην κανονικότητά μας, δήλωσε στο earthnews.gr η κυρία Τσατσαρίδου, κάτοικος της περιοχής του Φαναρίου και σημείωσε ότι οι ασχολούμενοι με τουριστικές επιχειρήσεις είναι εμφανώς ευχάριστα ευνηθιασμένοι και από τη συνέχιση της κίνησης και της επισκεψιμότητας του ευθυνοπόρου. Γι' αυτό το λόγο και σε πλήρη λειτουργία εξακολουθούν να βρίσκονται και οι επιχειρήσεις της και αναψυχίες στα παράλια της Ξάνθης και της Ροδόπης.